να καλέσουν στο βήμα το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, κύριο κυρίου Ηρεμία. Σας απευθύνω εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό. Η Εκκλησία στην οποία ανήκετε σαν βαπτισμένη και μυρωμένη είναι κοντά στον τίμιο αγώνα του λαού της. Και ευλογεί, εγώ είμαι ο Επίσκοπος και εκπροσωπώ την Εκκλησία, ευλογώ τον αγώνα σας, ευλογώ τα άρματά σας, τις φωνές σας που είναι ουρανομίκης και εύχομαι να μην είναι τόσο κουφοί αυτοί που μας κυβερνάνε να μην ακούσουν την οργή του λαού. Είναι νίκη στο λαό και όχι στο Τσίπρα. Καλή δύναμη στον αγώνα, καλή επιτυχία και οι αγωνιστές εδώ έλεγαν καλοβόλη. Καλοβόλη τι σημαίνει, ό,τι και να μας στοιχήσει και εγώ να μου στοιχήσει η θέση μου, αν μου έλεγε κανείς η Ηρεμία για να σταθεί η ΔΕΗ πρέπει να παρατηθείς από επίσκοπο, θα το κάνω για τη Μεγαλόπολη. Αν πρόκειται να δώσω αγώνα και ο αγώνας μου στοιχήσει να χάσω τη μήτρα μου, δηλαδή τη θέση μου, θα κατεβώ στον αγώνα, γι' αυτό και λέγω καλή δύναμη, καλό βόλι. Καλώς το βήμα τον κύριο Πετράκο Θανάση. Είμαστε εδώ για τρίτη φορά μέσα σε 3 χρόνια, αλλά σήμερα δεν είναι συγκέντρωση αυτό που είναι στη Μεγαλόπολη. Σήμερα είναι κοσμοπλημμύρα. Σήμερα ο λαός της Μεγαλόπολης και της Πελοποννήσου απάντησε. Όχι, δεν πουλάμε. Όχι, δεν πουλάμε, κύριε Τσίπρα. Κύριε Σταθάκη, αν μπορείς, έλα να πάρεις τις μονάδες. Αυτό είπαν οι εργαζόμενοι στη συνάντηση με τον Υπουργό. Και αυτό επιβεβαιώνει σήμερα ο Δήμος, η Περιφέρεια, ο λαός, όλοι οι γενόπαρα, όλοι οι εργαζόμενοι, όλη η τοπική κοινωνία. Το επιβεβαιωστία κατά του δημοσίου. Και όσοι το κάνουν θα πάνε μέσα. Μην κοιτάνε τώρα. Καλώ στο βήμα τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, τον κύριο Γιανακούρα Βαγγέλη. Συμπατριώτες, συμπατριώτες, συναγωνιστές από τη Μακεδονία στο δίκαιο αγώνα, πρώτη φορά αντικρίζω τέτοια κοσμοσυρωή εδώ στην πλατεία της Μεγαλόπολης. Τόσο κόσμο και με παλμό. Και αυτό γίνεται γιατί σήμερα μιλάει η ψυχή μας. Μιλάει η ψυχή της περιοχής. Αυτό γίνεται γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ο αγώνας είναι δίκαιος. Αυτό γίνεται γιατί εκφράζεται την αγωνία σας. Αλλά ακόμα δείχνετε την αποφασιστικότητά σας για τον αγώνα, το δίκαιο αγώνα. Τον αγώνα που σύνθημα έχει, δεν πουλάμε, δεν ξεπουλάμε. Αντιστεκόμαστε. Καλώς στο βήμα τον Δήμαρχο Μεγαλόπολης, τον κύριο Παπαδόπουλο Διονύση. Αγαπητοί φίλοι, η σημερινή συγκέντρωση, το σημερινό συναντητήριο δεν είναι, το βλέπουμε όλοι μας, ας κοιτάξουμε όλοι γύρω μας. Δεν είναι μία ακόμη συνηθισμένη τον τελευταίο καιρό εκδήλωση διαμαρτυρίας, μια μικρή αναστάτωση, ένα happening συνδικαλιστικό κάπου, είτε στην Αθήνα είτε κάπου στην επαρχία. Και ας κοιτάξουμε όλοι γύρω μας, είναι ένας παλαϊκός συναγερμός, ένας πανμεγαλοπολίτικος παλαϊκός συναγερμός και είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που θεωρούν ότι τα πράγματα, επειδή δεν υπάρχει αντίδραση από τον κόσμο, επειδή δεν υπάρχει αντίσταση, επειδή αντιμετωπίζονται όλα μυρολατρικά, είναι μια απάντηση προς αυτούς που νομίζουν ότι οι όποιοι σχεδιασμοί εύκολα μπορούν να υλοποιηθούν. Η ΔΕΗ είναι του λαού και όχι του Τσίπρα και του Δούνου του. Και η τελευταία ομιλία, καλώς το βήμα τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΟΠ, τον κύριο Αδαμίδη Γεώργιο. Πανάγιο Πέτη, άκου το καλά, σήκω παρετή σου, γιατί έρχεται φωτιά. Πολίτες της Αρκαδίας, Ολέ! Πολίτες της Μεγαλόπολης, Ολέ! Χθες από την Δυτική Μακεδονία, σήμερα από την πλατεία της Μεγαλόπολης, διατρανώνουμε την αντίθεσή μας
λαός και κλήρος, πρωτοφωνάζοντας προς την κυβέρνηση, κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ! Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ! Κάτω τα χέρια από τη ΔΕΗ! Έμελε σε τούτον τον λαό της Πελοποννήσου, όπως πριν από 200 περίπου χρόνια, να κηρύξει την επανάσταση απέναντι στους κατακτητές. Λοιπόν, σήμερα λέμε από την πλατεία της Μεγαλόπολης, από την Αρκαδία, τη Μεσσηνία, την Τρίπολη, ότι δεν θα περάσουν τα σχέδιά σας. Άρα, φύγει η κολέρα! Εγώ θα προσθέσω ένα άλλο γνώριμο μας σύνθημα, ότι η ΔΕΗ δεν είναι τσιφλίκι κανενός να κάνει ό,τι θέλει ο κάθε υπουργός. Κάτω